2-0 για την ομάδα της Λάρισας, ακριβώς στο 13ο προς 14ο λεπτό. Η Λάρισα λοιπόν ανοίγει το σκορ με τον Πολυζωίδη. Ο Πολυζωίδης λοιπόν με σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και γράφει έτσι το 1-0 εδώ στο στάδιο Αλκαζάρ ανάμεσα στην Λάρισα και τον Εδεσαϊκό. Είναι δίπλα του ο ταξιάρχης. Να δούμε λοιπόν αν θα δώσει στον συμπαίκτη του ή θα βγάλει τη σέντρα. Η σέντρα κεφαλιά από τον Πολυζωίδη. Πολυζωίδης πολύ κοντά στο 2-0. Καλή ευκαιρία για την ομάδα της Λάρισας να διπλασιάσει τα τέρματά της. Όμως ο παίκτης της Λάρισας, ο Δημήτρης Πολυζωίδης, ο σκόρερ αν θέλετε, μέχρι στιγμής του τέρματος για την Λάρισα, δεν κατάφερε αυτή τη φορά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έστειλε την μπάλα να περάσει πάνω από την εστία του Μοσκόπουλου, χάνοντας έτσι μια καλή ευκαιρία. Κόσο για τον Εδεσαϊκό, κοντά στην μπάλα είναι ο Τσακμακίδης, που θα στρώσει για τον Κιζαρίδη, το σούτ από τον Κιζαρίδη, κεφαλιά του Νεσιφίδη, η μπάλα στο δοκάρι από τον Αβραμούλη και νέο σούτ και η μπάλα είναι out από το σούτ του Νασάκου. Τελικά είναι corner. Είναι corner τελικά. Είδαμε λοιπόν έτσι σε μια φάση διαρκείας. Εκεί λοιπόν ο Αβραμούλης, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Εδεσαϊκού και εν συνεχεία βέβαια ο Νασάκος, ο οποίος δεν μπόρεσε να τη στείλει στα δίκτυα, καθώς η μπάλα βρήκε βέβαια κάποιο σώμα αμυνόμενο. Έτσι λοιπόν είχαμε το corner. Παίζεται λέει ο κύριος Νότας, πέναλτι ζητάνε οι παίκτες της Λάρισας μετά την εκτέλεση του corner από τον Κιζερίδη. Η μπάλα βρήκε βέβαια το χέρι του Αγγελούση. Κιζερίδης θα ξεφύγει πολύ ωραία από τον Ζόγλι, προσπαθεί να ξεφύγει από τον Λουτσιάνο, προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή. Τσακμακίδης θα στρώσει για τον Κοντοφανάση, το σούτ όμως είναι άστοχο από τον Κοντοφανάση, η μπάλα θα περάσει πολλά μέτρα πάνω από την εστία του Μοσκόπουλου. Έτσι για τον Εσυφίτη που έχει βγει μπροστά, θα βγάλει την σέντρα, Πολυζωίδης στο σούτ και η μπάλα είναι out. Θα δώσει τώρα για τον Ζόγλι, σέντρα του Ζόγλι, για τον Μαρτσέλο που θα σου πάρει την μπάλα, θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα περάσει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Καλλιγά. Θα λέγαμε ότι είναι η πρώτη αξιόλογη ευκαιρία από πλευράς Εδεσαϊκού. Ζάγκας που κλείνει προς τα μέσα, προσπαθεί να ξεφύγει από τον ήλιο, θα βγάλει την σέντρα πάνω στον Μουσκόπουλο. Παίκτες του Εδεσαϊκού φτιάχνουν το τείχος μετά από υπόδειξη του goalkeeper του Εδεσαϊκού, του Μοσκόπουλου. Τρεις παίκτες ο τείχος. Ο Ντοθανάσης, αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ για τη Λάρισα, δίπλα του είναι ο Κουταρέλας. Ενώ αρκετοί παίκτες έχουν πάρει θέση απέναντι από τον Μοσκόπουλο. Το σουτ και η μπάλα είναι μέσα. Είναι 2-0. Η μπάλα είναι μέσα, είναι το 2-0. Δείχνει σέντρα λοιπόν ο Δετής. Με αυτό λοιπόν το σουτ η μπάλα είναι στα δίκτυα. Έχει περάσει τη γραμμή. Έχει περάσει τη γραμμή. Είναι το 2-0 λοιπόν και θα έχουμε τώρα την κίτρινη κάρτα στον Μοσκόπουλο που διαμαρτυρήθηκε προς τον επόπτη τον κύριο Μπαλιόζογλου. Η μπάλα είχε περάσει την γραμμή, φάνηκε καθαρά. Έτσι λοιπόν η Λάρισα κάνει το 2-0. Κασιώτης που στο πάρει θα δώσει για τον Πεδρίνιο, αυτός για τον Μαρτσέλο. Μαρτσέλος σουτ και καλή η απόκρουση από τον Καλλιγά που κρατάει το 2-0. Η φάση αυτή ακριβώς με τη συμπλήρωση του 90 λεπτού. Έχουμε φτάσει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και πράγματι αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τη λήξη του παιχνιδιού που βρίσκει νικήτρια την ομάδα της Λάρισας επί του Εδεσαϊκού με 2-0. Στο 14ο λεπτό ο Πολυζωίδης έκανε το 1-0 και στο 27ο λεπτό ο Κοντοθανάσης έκανε το 2-0.